Τα σπίτια είναι και θα συνεχίσουν να είναι ένα από του πιο σημαντικού χώρου μετάδοση του κορονοϊού μεταξύ των ανθρώπων, σύμφωνα με μια νέα Αμερικανική επιστημονική μελέτη που ανέλησε στοιχεία 54 ερευνών για τη μετάδοση τη COVID-19 μέσα στα νοικοκυριά σε πολλέ χώρε, Ηνωμένε Πολιτείε, Κίνα, Ιταλία, Ισπανία, Βραζιλία και άλλε. Η μελέτη, η οποία συνολικά αφορούσε σχεδόν 77.800 άτομα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω τη επερχόμενη συγκυρία των εορταστικών τραπεζιών των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ερευνητέ των Πανεπιστημίων τη Φλόριντα και τη Ουάσιγκτον, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό JAMA Network Open, τόνισαν ότι ακόμη και όπου η μετάδοση του κορονοϊού στην κοινότητα μειώνεται, τα ευρήματα τη μελέτη μα δείχνουν πω τα νοικοκυριά είναι και θα συνεχίσουν να είναι σημαντικοί χώροι μετάδοση τη COVID-19. Όπω είπαν, το τρίτηχο τη μετάδοση είναι κλειστό χώρο, πολλή χώρο, στενή επαφή εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο σχεδόν ο ένα στου πέντε με κορονοϊό, ποσοστό 17% τον μεταδίδει στα άλλα μέλη τη οικογένειά του. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά του συζύγου, 38%. Δηλαδή σχεδόν οι 4 στου 10 φορεί του ιού τον μεταδίδουν στον ή στην σύζυγό του. Οι δευτερογενεί λοιμώξει μέσα στο σπίτι από κάποιον φορέ του ιού στα άλλα μέλη τη οικογένεια αφορούν συχνότερα του ενήλικε, ποσοστό 28% από ότι τα παιδιά, ποσοστό 17%. Η πιθανότητα μετάδοση είναι πολύ μεγαλύτερη αν κάποιο μέλος της οικογένειας έχει συμπτώματα της COVID-19 σε σχέση με τους ασυμπτωματικούς.